Για 6 λεπτά. Θα ξεκινήσω με μερικές αναφορές στην τραγική κατάσταση που βιώνει αυτή η χώρα. Γιατί πρέπει να μιλάμε για μια χώρα, για ένα κράτος, για μια κυβέρνηση οπερέτα, όταν δεν υπάρχει φράγκο στην ελληνική κοινωνία, παίνονται οι Έλληνες πολίτες. Την ίδια ώρα υπάρχουν αναξιοποίητοι χώροι, ζητάμε επενδύσεις, να έρθουν λέει επενδύσεις εδώ, να έρθουν λεφτά, να εισδρεύσουν πόροι στη χώρα. Και έχεις χώρους όπως το ελληνικό, τα Ολυμπιακά ακίνητα για τα οποία δαπανίσαμε εκατομμύρια ευρώ. Και αποφασίζει η κυβέρνηση μέσα σε αυτούς τους χώρους, αντί να καλέσει επενδυτές, αντί να ανοίξουν δουλειές, να βάλει λαθρομετανάστες. Και βλέπουμε Ολυμπιακά ακίνητα και έργα να γεμίζουν με λαθρομετανάστες. Δεν υπάρχει καμία προοπτική στην Ελλάδα. Με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, πολλούνται όλες οι κερδοφόρες επιχειρήσεις, τα αεροδρόμια δηλαδή της Ελλάδος, το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης, που μπαίνουν χιλιάδες τσάρτερ καθημερινά και φέρνει έσοδα, φέρνει χρήματα στα κρατικά ταμεία. Αυτό πωλείται. Ο ΟΠΑ πωλείται. Όλα που ξεπολιούνται, όλα όσα φέρνουν χρήματα στη χώρα. Όλοι οι πόροι της Ελλάδος θα διατεθούν στον ξένο παράγοντα. Και από την άλλη πλευρά, την ώρα που το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μεταναστεύει στο εξωτερικό, εισραίουν καθημερινά στην Ελλάδα δεκάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες. Σήμερα έχουμε το ταξίδι Τσίπρα στη Λέσβο. Γιατί πήγε στη Λέσβο και δεν πήγε στην ΚΟ? Εκεί όπου υπάρχει πιο οργανωμένη αντίδραση των πολιτών και είδαμε όσους κυβερνητικούς παράγοντες, υπουργούς, βουλευτές, επιτρόπους τύπου Αβραμόπουλου να πηγαίνουν στην ΚΟ, να τους υποδέχονται με γιαούρτια οι πολίτες και πολύ ορθώς πράττουν, διότι δεν είναι η κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί στα ελληνικά νησιά και στις πόλεις της Ελλάδος. Και μόνο εμείς, οι βουλευτές Χρύσης Αυγής, είχαμε μια αποδοχή πάρα πολύ θετική από τους πολίτες. Το δυστύχημα είναι ότι οι πολίτες στα νησιά αυτά μας είπαν, όταν φτάσαμε και πατήσαμε το πόδι μας εκεί στην περιοχή που έχει γίνει ένα άντρο λαθρομεταναστών και δεν τολμάει ο Έλληνας πολίτης στο πιο τουριστικό νησί της Ελλάδας να κυκλοφορήσει, μας είπαν σώστε μας. Αυτό εισπράξαμε από τους πολίτες στην ΚΟ, στην Κάλυμνο και στα υπόλοιπα νησιά της Ελλάδος. Έχουμε ένα μείζον κίνδυνο λοιπόν που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Σε λίγα χρόνια θα είμαστε μειοψηφία μέσα στην Ελλάδα και έρχεται σε αυτό εδώ το βήμα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, εξελέγει βεβαίως, από τη μειοψηφία των πολιτών βεβαίως, να μας πει ότι θα φτιάξει hot spots. Θα φτιάξει hot spots, λέει, στα νησιά. Φρασιολογία Τζέφρι Παπανδρέου. Πανομοιότυπες καταστάσεις που βιώναμε επί Πασόκ, όταν πήγαινε στο εξωτερικό Τζέφρι Παπανδρέου, ξόδευε εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για να κάνει τις βόλτες του. Τα ίδια ακριβώς κάνει και ο Τσίπρας σήμερα. Και αρκεί να διαβάσω σήμερα για να καταλάβετε ότι η αριστερή κυβέρνηση δεν είναι αριστερή σε καμία περίπτωση. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δαπανά μόνο για τα καύσιμα του Gulf Stream, με το οποίο πηγαίνει στην Αμερική ο Πρωθυπουργός, 150.000 ευρώ. 13.000 ευρώ για ενοικίαση αυτοκινήτων, για ένα ταξίδι στην Αμερική. 17.000 ευρώ για την ΕΡΤ και 7.000 για προσωπικό φωτογράφο. Καταλάβατε για τι πράγμα μιλάμε την ώρα που ο λαός παίνεται. 7.000 ευρώ δαπανά το δημόσιο για το φωτογράφο του Πρωθυπουργού, ο οποίος διέμενε στο Manhattan Hilton Garden Inn Midtown East με κόστος διανυκτέρευσης 850 ευρώ τη βραδιά. Πείτε τα αυτά στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι επέλεξαν μια αριστερή εντός εισαγωγικών κυβέρνηση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα το οικονομικό. Εδώ έχει τεθεί ένα μείζον ζήτημα με τα προνόμια του πολιτικού συστήματος, τα οποία τα εισπράττουν μια χαρά όλα τα κόμματα. 50 εκατομμύρια το χρόνο μοιράζονται τα κόμματα μόνο για χρηματοδοτήσεις, πλην της Χρυσής Αυγής. Εμείς δεν παίρνουμε φράγκο από τα δημόσια ταμεία και έχουμε αποδείξει ότι τα κόμματα δεν χρειάζονται χρήματα, γιατί εμείς βγάλαμε τα τελευταία δύο χρόνια όλες τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές, αυτοδιοικητικές εκλογές σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πολιτική δράση σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να παίρνουμε φράγκο από το δημόσιο. Και εμφανίζεται κάποιος από τη δίθεν αντιπολίτευση, χθες έβλεπα στην τηλεόραση, πρόεδρος κόμματος, και λέει: θα τα πάρουμε κι εμείς που είμαστε καινούργιο κόμμα, θα τα πάρουμε όλα τα προνόμια. Δεν είμαστε ιεραπόστολοι, λέει. Εμείς δηλαδή είμαστε ιεραπόστολοι που δεν παίρνουμε φράγκο από το δημόσιο την ώρα που ο κόσμος πεινάει. Κάναμε μια πρόταση νόμου και λέμε να καταργηθούν τα χρήματα προς τα κόμματα. Και τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν, τα 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, στους νέους Έλληνες που γεννιούνται. Για να δείξει αυτό το κράτος ότι θέλει να λύσει το μείζον κίνδυνο αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Τον κίνδυνο της υπογεννητικότητας. Δεν έγινε τίποτα όμως. Κάναμε άλλη πρόταση νόμου και λέμε να ανακηρυχθεί η ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Μέγιστο θέμα για τον ελληνισμό. Να ανακηρύξουμε ΑΟΣ, ούτως ώστε να εκμεταλλευτούμε τα ενεργειακά μας κοιτάσματα, τους εθνικούς μας πόρους.
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που αποδεδειγμένα διαθέτει η Ελλάδα. Γιατί όπως είδατε, όλοι το είδατε, οι τηλεοράσεις βεβαίως δεν το είπαν, νέο κοίτασμα φυσικού αερίου στην Αιγυπτιακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, στα σύνορα με την Ελλάδα. Προέκταση του κοιτάσματος αυτού υπάρχει νοτίως της Κρήτης. Και εκεί είναι πάρα πολλά τα χρήματα, είναι εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τους ξένους τοκογλύφους, την Deutsche Bank, σύμφωνα με τους Έλληνες καθηγητές πανεπιστημίου. Απολύτως τίποτα. Καμία απολύτως ενέργεια. Είναι εντολοδόχος ξένων δυνάμεων ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας, όπως ήταν και η προκατοχή του. Όταν πηγαίνει χεράκι-χεράκι με τη Γιάννα Αγγελοπούλου στο Ίδρυμα Κλίντον, που θυμόμαστε όλοι τον Τζίπρα πριν από μια δεκαετία, όταν έκανε το οργισμένο νιάτο που διαδήλωνε ενάντια στην έλευση Κλίντον στην Ελλάδα. Και τώρα τον παίρνει Γιάννα Αγγελοπούλου και τον πηγαίνει χέρι-χέρι στο Ίδρυμα Κλίντον, όπου δίνει παρεμπιπτόντως και μια άθλια εικόνα. Μια εικόνα άθλια που αποδεικνύει ότι σήμερα δυστυχώς στην πατρίδα μας βασιλεύει η υπομετριότητα. Δεν είναι όμως έτσι η Ελλάδα. Η Ελλάδα διαθέτει και ικανά μυαλά και ικανούς ανθρώπους και κυρίως διαθέτει ενέργεια, φυσικούς πόρους, τους οποίους πρέπει να εκμεταλλευτούμε για να βγούμε από αυτό το τέλμα. Και θα κλείσω με το θέμα της γεωπολιτικής αναστροφής που πρέπει επιτέλους να κάνει η πατρίδα μας. Όλες αυτές οι βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είδαμε που μας έχουν οδηγήσει από το 1974 και το Κυπριακό μέχρι το 1996 στα Ήμια, μέχρι και σήμερα που οι Αμερικανοί μας απαγορεύουν να εκμεταλλευτούμε τους φυσικούς μας πόρους. Αυτή τη στιγμή μια κοσμογονία συντελείται στην Ανατολική Μεσόγειο. Με την επέμβαση της Ρωσίας στη Συρία έχει αλλάξει παντελώς το status quo στην περιοχή μας. Η Ελλάδα απαιτείται να αναστρέψει το γεωπολιτικό της προσανατολισμό, να προχωρήσουμε σε νέες συμμαχίες ούτως ώστε να ενισχυθεί ο παράγοντας ελληνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα χρησιμοποιήσω άλλο ένα λεπτό, όπως έχουν κάνει όλοι οι προλαλήσαντες ομιλητές. Κλείνω με το μείζον θέμα των σκανδάλων της διαφθοράς και της πολιτικής κάθαρσης που απαιτεί η ελληνική κοινωνία. Δεν έχουμε πρόβλημα. Μπορούμε να μιλάμε και με φωνές και ντουντούκα να βγάλετε. Εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Συνεχίστε με τη Σιρήνα. Απαιτείται πολιτική κάθαρση. Αλλά σε μια κυβέρνηση όπου ο προηγούμενος Υπουργός Διαφθοράς είχε απαντήσει σε εμένα προσωπικά ότι αδυνατεί να ανοίξει τη λίστα Λαγκάρ, τη λίστα Λουξεμβούργου, τη λίστα ακινήτων Λονδίνου, τις offshore εταιρείες με το μαύρο πολιτικό χρήμα, τίποτα απολύτως δεν μπορούμε να περιμένουμε. Η Χρυσή Αυγή λέει όχι στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, γιατί είναι μία ακόμα συγκυβέρνηση υποταγμένη στον ξένο παράγοντα. Η Χρυσή Αυγή απαιτεί επιτέλους πολιτική κάθαρση, πάταξη της διαφθοράς και εθνική κυριαρχία. Η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Ευχαριστώ. Κύριοι συνάδελφοι, μια παρατήρηση και παρακαλώ να γίνει απολύτως κατανοητή από όλους. Η έμεση έστω κλίση για χρήση όπλων επιφέρει συνέπειες. Ο κύριος Κοντονής για 8 λεπτά έχει το λόγο. Είναι σχόλιο. Δεν είναι προσωπικό, δεν αφορούσε εμένα. Αφορούσε την ομιλία σας. Αφού είχε δώσει το λόγο. Σε χρήση όπλων. Δεν το κατάλαβε κανείς αυτό που είπατε, κύριε Πρόεδρε. Αν προτρέχει η γλώσσα της διανοίας σας. Εξηγήστε παρακαλώ. Ξαναβάλτε να ακούσετε την ομιλία σας. Εξηγήστε μας για την ΚΟ και πώς περιμένει ο κόσμος με όπλα. Δεν ξέρω ποιον. Αν κάνει κάποιο φάλμα, τότε θα το δείτε. Θα αναλάβουμε την ευθύνη μας. Πότε αναφερθήκαμε σε χρήση όπλων. Το λόγο έχει ο κύριος Κοντονής. Θα μας εξηγήσετε σε τι αναφέρεστε. Κυρίες και συνάδελφοι, πριν 5 μήνες. Στην Ευρωβουλίου